Μπορεί οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να μιλάνε για εισβολή ψυχρού κύματος, όμως στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης έρχεται Σαββατοκύριακο φωτιά. Σημαντικά παιχνίδια στην Α κατηγορία, με όλα τα μάτια να πέφτουν στην Άρδασα στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ του πρωτοπόρου και αίτη του ΠΑΟ Κύρων, με τον δεύτερο στη βαθμολογία και ενισχυμένο από τις χειμερινές μεταγραφές Μέγα Αλέξανδρο. Πρεμιέρα του Β' γύρου στη Β' κατηγορία. Μια αγωνιστική απόλαυση και στις δύο κατηγορίες, καθώς τα περισσότερα μάτς φαντάζουν συναρπαστικά. Πάμε γήπεδο να χαρούμε το παιχνίδι, να περάσουμε καλά και όχι να πονοκεφαλιάσουμε περισσότερο. Να δούμε συνολικά το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες στην Α και Β κατηγορία. Στην Α κατηγορία πρώτα, 15η αγωνιστική, Δανάη Κοζάνης Κρόκος, Βελβεντό Περδίκας, Ατρόμητος Πτολεμαίδες Τετάρτης Σερβίων, ΑΕ Κοζάνης Μακεδονικός Σιάτστας, ΑΕΠ Κοζάνης Ιωνικός, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, η ΑΕΠ Κοζάνης αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, ΠΑΟ Κύρων, ρεπό ο Μακεδονικός Κοζάνης. Στη βαθμολογία, ΠΑΟ Κύρων 37 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 33, ο Περδίκας 30, Μακεδονικός Σιάτστας και Μακεδονικός Κοζάνης στους 24, Τιτάν Σερβίων 21, Βελβεντό 17, Δανάη Κοζάνης 15, ΑΕ Κοζάνης 14 βαθμούς, Ατρόμητος Πτολεμαίδας, Κρόκος και Ιωνικός στους 9 και ΑΕ Κοζάνης που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Στη Β' κατηγορία, 10η αγωνιστική, Αναγέννηση Αργύρου, Αναγέννηση Λιβαδερού, Δόξα Βερμίου Πύργων, Αλιάκο Νεανής, Ερμής Πλατών Ρεύματος, Βυζαντινός Αετός, Δάφνη Πολυμήλου, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, ΠΑΟ Κύρων Β', Ακρίτες Κοζάνης. Στη βαθμολογία, Δόξα Βερμίου Πύργων 25 βαθμούς, ΠΑΟ Κύρων Β' στους 20, Αναγέννηση Αργύρου 19, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 14 βαθμούς, Δάφνη Πολυμήλου 11, Αναγέννηση Λιβαδερού και Αλιάκο Νεανής στους 10, από 7 βαθμούς Βυζαντινός Αετός και Ακρίτες Κοζάνης και 1 βαθμό ο Ερμής Πλατανορεύματος.